Με γοργού ρυθμού προχωρούν τα έργα για το αεροδρόμιο στο Καστέλι και την ίδια ώρα τα βλέμματα στρέφονται στην αξιοποίηση του αεροδρομίου Ηρακλείου Νίκο Καζαντζάκη. Με αιχμή το επίμαχο ζήτημα, ο τομέαρχης υποδομών και μεταφορών ΣΥΡΙΖΑ, Χάρισμα Μουλάκη, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Ένα χώρο εξαιρετική σημασία, το καλύτερο ακίνητο που διαθέτει η χώρα αλλά και ο Δήμο Ηρακλείου. Ένα ακίνητο το οποίο θα πρέπει να χαραχθεί η στρατηγική και η την επόμενη μέρα με το Δήμο Ηρακλείου παρόντα. Δεν μπορεί να σχεδιάζεται το μέλλον τη περιοχή, μια τόσο μεγάλη και σημαντική περιοχή, χωρί το Δήμο Ηρακλείου. Δεν μπορεί να σχεδιάζουν το μέλλον τη πόλη χωρί την ίδια την πόλη. Ο Δήμο Ηρακλείου θα εκτιμήσει, εφόσον Γίνει παραδεκτό, το οποίο θεωρώ ότι είναι αναπόδραστο. Είναι αναπόδραστο να γίνει παραδεκτό το ιδιοκτησιακό καθεστώ. Και όταν αυτό θα συμβεί, δεν λέω καν εφόσον, λέω όταν αυτό θα συμβεί, θα εκτιμήσουμε τα δεδομένα και θεωρώ ότι υπάρχουν διαφορετικέ εναλλακτικέ προσεγγίσει. Σε αυτό το πλαίσιο και μετά από περίπου πέντε χρόνια προσπαθειών, κατατέθηκε στο Δήμο Ηρακλείου η Δανειακή Σύμβαση μεταξύ του κράτου με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Επενδύσεων για την αξιοποίηση του Νίκο Καζαντζάκη. Από την πλευρά του, ο Χάρη Μαμουλάκη δήλωσε ότι ο Δήμο πρέπει να είναι παρόν στι διαδικασίε, ενώ ζητούμενο είναι μια συνολική ανάπλαση τη περιοχή και πέριξη του αεροδρομίου. Το ζήτημα για μα είναι να μην έχουμε μια περίκλειστη πόλη τύπου άλλων οικιστικών, σκληρών οικιστικών συγκροτημάτων όπως γνωρίζουμε στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας για παράδειγμα και, και απ' έξω να έχουμε μια κατάσταση που υποβαθμισμένη, που δεν περιποιεί τιμή. Θέλουμε μια συνολική ανάπλαση βεβαίω με, και με επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά με το Δήμο Ηρακλείου να χαράσει την, την πολιτική γύρω από την αξιοποίηση και την χωροταξία και ρημοτομία. Ω ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, χαρακτήρισε ο Αλέξη Καλοκαιρινό την αξιοποίηση τη έκταση, ενώ ανέφερε πω πρόκειται για μια περιοχή στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί η πόλη και μπορεί να αναδιαταχθεί πολεοδομικά και χωροταξικά στο σύνολό τη, όχι όμω να αντιμετωπιστεί σαν μια αποκομμένη περίκλειστη περιοχή. Προφανώ είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα και είναι και η περιοχή στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί φυσικά η πόλη και μπορεί και να αναδιαταχθεί χωροταξικά και πολεοδομικά στο σύνολό τη. Αυτό το το οποίο αποτελεί αφετηριακή μα θέση σε οποιαδήποτε συζήτηση είναι ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν μια αποκομμένη περίκλειστη περιοχή, μια πόλη δίπλα στην πόλη. Η πόλη είναι ενιαία, πρέπει να αντιμετωπιστεί συνεπώ στην χωροταξική και πολεοδομική τη ενότητα. Με γνώμονα το κοινό μέτωπο που σχηματίζεται προ αυτή την κατεύθυνση, ο Χάρη Μαμουλάκη συνάντησε τον Περιφερειάρχη Κρήτη με τον κύριο Αρναουτάκη να υπογραμμίζει πω στέκεται στο πλευρό του Δημοϊρακλείου για την αξιοποίηση της έκτασης. Μαζί με το Δήμο Ηρακλείου διεκδικούμε να έχουμε ρόλο και λόγο πάνω σε οποιαδήποτε αξιοποίηση του αεροδρομίου Νίκος Κατζαντζάχης με τις τοπικές κοινωνίε. και πάντα εμείς είμαστε μαζί με το Δήμο Ηρακλείου για το καλύτερο αποτέλεσμα υπέρ των τοπικών κοινωνιών.